Κύριοι καθηγητές, κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι όλοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, του οποίου το ερευνητικό έργο είναι αναγνωρισμένο από τους ουρολόγους όλου του κόσμου, ανεξαρτήτως χρώμα δέρματος, φυλής, και για την προσφορά του στην προώθηση της διδασκαλίας και της γνώσης στον χώρο της ουρολογίας μέσω αυτού του διαδραστικού σχολείου. Επίσης, ο καθηγητής, ο κύριος Χατζηχρήστου, ενθαρρύνει όλους τους συναδέλφους να διακόπτουν τον Διευθυντή του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, κύριο Γιάννη Τσιτουρίδη, ο οποίος είναι ο επόμενος ομιλητής γνωστός για το μεγάλο διδακτικό έργο, το οποίο επιτέλεσε και ως Διευθυντής του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του σαν γιατρός. Για τον κύριο Τσιτουρίδη, η διδασκαλία είναι ένας τρόπος ζωής, αφιερώνοντας τεράστιο χρόνο για τη συλλογή πολύτιμου επιστημονικού υλικού, τη συγγραφή ενός μοναδικού τρίτομου βιβλίου που αφορά το χώρο της υπερηχοτομογραφίας στο ουρολογικό σύστημα, στο ουροποιητικό σύστημα. Και είναι μεγάλη χαρά για μας, κύριε Διευθυντά, να σας έχουμε εδώ κοντά μας. Η ομιλία του Διευθυντού, του κυρίου Τσιτουρίδη, θα αφορά τα μυστικά της υπερηχογραφίας των όρχεων και την απεικονιστική σταδιοποίηση όγκων των όρχεων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Η υπερηχογραφία των όρχεων είναι μεγάλη σημασία για τη διάγνωση της ουρολογικής παθοφυσιολογίας, αλλά και κατά τη διάρκεια ορισμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων στον χώρο της ουρολογίας, όπως διαδερμικές παρακεντήσεις στον όρχη για συλλογή σπερματοζωαρίων κτλ. Παρακαλώ, κύριε Διευθυντά. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστο και να τον συγχαρώ για τη συγκέντρωση τόσο πολλών συναδέλφων ουρολόγων. Το βάλουμε πιο κάτω αυτό. Καλά είναι. Θα το κανονίσω από εκεί. Κανόνιστο, ναι. Άμα λίγο εδώ πέρα, ναι. Για να μπορούν να βλέπουμε και να φαίνει, γιατί Εδώ είναι η θέση. Και μπορείτε να διακόπτετε το Διευθυντή. Λοιπόν, ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χατζηχρήστο, γιατί κατόρθωσε και μάζεψε τόσους συναδέλφους εδώ, ουρολόγους, για να με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση. Εμείς δυστυχώς οι ακτινολόγοι δεν μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε τέτοια σχολεία. Σας μιλάω γιατί επί 12 χρόνια χρημάτισα πρόεδρος ακτινολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος και δεν μπορέσαμε ποτέ να κάνουμε αυτό που κάνει τώρα εδώ ο κύριος Χατζηχρήστου, γι' αυτό και τον συγχαίρουμε, γιατί κάνει κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Το θέμα των όρχεων είναι ένα θέμα το οποίο εκ πρώτης όψεως φαντάζει πολύ εύκολο. Εγώ ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο για την εκφυλιστική νόσο της σπονδυλικής στήλης, το οποίο το είχα τελειώσει μαζί με έναν Ιταλό, τον Μάρκο Λεωνάρντι, και έμεινα να μπουν οι εικόνες, αλλά επειδή κουράστηκα, λέω ας γράψω ένα μικρό βιβλίο με τα περιστατικά που έχουμε στον όρχη για να ξεκουραστώ και να συνεχίσουμε μετά το βιβλίο. Ξεκινώντας λοιπόν να γράψω το βιβλίο, διαπίστωσα την άγνοιά μου, μολονότι επί τουλάχιστον 15 χρόνια ασχολιόμουν με τους όρχες. Έτσι λοιπόν παρατήσαμε το βιβλίο με τη σπονδυλική στήλη και εδώ και 5 χρόνια ασχολούμαστε με την συγγραφή του βιβλίου για τον όρχη. Αυτή τη στιγμή ο δεύτερος τόμος είναι στο τυπογραφείο, έχει γύρω στις 450 σελίδες, ασχολείται με την υπογονιμότητα, με το σπερματικό τόνο, τους νεφροπαθείς, τις επιπτώσεις στον όρχη, την ίνωση, την ισχυμία κτλ. Είναι στο τυπογραφείο και θα σας το στείλω. Θα πάρουμε τις διευθύνσεις και θα σας το στείλω. Ενώ το τρίτο τόμο που περίπου έχει 1000 σελίδες και εκείνος βρίσκεται στο τυπογραφείο. Έτσι λοιπόν,
μαζί του ο κύριος Χατζηχρήστος να κάνω μια ομιλία 2 ώρων και προτίμησα στο πρώτο σκέλος της ομιλίας να κάνω μια αναδρομή στην φυσιολογική ανατομία με τους υπερήχους, γιατί οι περισσότεροι από εσάς έχετε κάποιο μηχάνημα υπερήχων και ασχολείστε με τους υπερήχους.